Εξ αρχής δηλώνουμε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαρακτηρίζει απαράδεκτες και πολύ επικίνδυνες τις σημερινές συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας. Θεωρούμε παντελώς αβάσιμη και παραπλανητική κάθε κυβερνητική δήλωση ότι αυτές οι συμφωνίες υπηρετούν τη διεθνή ειρήνη και τα γενικότερα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο επίκεντρο αυτών των συμφωνιών βρίσκεται μια χώρα και μια ευρύτερη περιοχή όπου οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί χτυπούν πραγματικά κόκκινο. Ερυθρά θάλασσα, Περσικός κόλπος, σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, πόλεμο Σαουδικής Αραβίας με Ιεμένη, σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από τη χώρα δολοφόνου του Ισραήλ και πολλά άλλα. Κοινός παρονομαστής των συμφωνιών της Ελλάδας με αυτές τις χώρες είναι το βάθημα της εμπλοκής τους με μεγάλους κινδύνους και πολλά προβλήματα και για τους Έλληνες στρατιωτικούς. Οι δύο συμφωνίες που η κυβέρνηση χαρακτηρίζει κρίσιμες και ιδιαίτερα σημαντικές για τη χώρα μας καμιά σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα ούτε του ελληνικού λαού ούτε των λαών της περιοχής του Αραβικού κόλπου. Ψεύδεται η κυβέρνηση και παραπλανά λαό και στρατιωτικούς είτε συμμετέχουν σε αυτές τις υπεριαλιστικές αποστολές είτε όχι όταν λέει ότι μέσω αυτών των πολιτικών η χώρα αναδεικνύεται ως ένας πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ειρήνης σε μια περιοχή με ένα ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τα λόγια που χρησιμοποίησε ο κύριος Υπουργός. Η πραγματικότητα είναι ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης αποτελούν την ομοθετική κατοχήρωση της λύσας τους για κέρδη με κάθε κόστος. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι υπόλοιποι που στηρίζουν τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, όπως την ονομάζουν παραπλανητικά, γνωρίζουν πολύ καλά και το κρύβουν περίτεχνα ότι τα κέρδη της ελληνικής αστικής τάξης, για τα οποία είναι κομμένες και ραμμένες και οι σημερινές συμφωνίες, είναι βαμμένες με αίμα εκατοντάδων χιλιάδων σκοτωμένων και πνιγμένων με εκατομμύρια ξεριζωμένους από τις συστήες τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εδώ και χρόνια καταδικάζει ανελιπώς τον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη σφαγή του λαού της Ιεμένης από τη Σαουδική Αραβία και τους συμμάχους της. Καταγγέλει το συνεχή εξοπλισμό του σαουδαραβικού καθεστώτος από κυβερνήσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία με τη συνένεση και των άλλων αστικών κομμάτων, όταν ήταν στην κυβέρνηση, υπέγραψε συμφωνία πώλησης πολεμικού υλικού στο κράτος δολοφόνο της Σαουδικής Αραβίας. Η Σαουδική Αραβία είναι μια χώρα με την οποία η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε μια διαρκή τροχιά αναβάθμισης των οικονομικών και στρατιωτικών της σχέσεων τα τελευταία χρόνια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας απαιτεί τη διακοπή κάθε πολεμικής ενίσχυσης του σαουδαραβικού καθεστώτος. Η αποστολή των ελληνικών οπλικών συστημάτων σε αυτή τη χώρα υλοποιεί στην πράξη τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα στο πλαίσιο της Αμερικανονατοικής ομπρέλας προστασίας της Σαουδικής Αραβίας για να αντιμετωπίσει τα αντίπεινα για την εγκληματική εμπλοκή της στον πόλεμο στην Ιεμένη αλλά και στο ενδεχόμενο σύγκρουσής της με το Ιράν. Τέτοιου είδους στρατιωτικές συμφωνίες είχε υπογράψει και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπηρετώντας τον ίδιο ευρωατλαντικό σχεδιασμό. Όταν εκ μέρους της κυβέρνησης δηλώνεται ότι αυτές οι συμφωνίες προωθούν μια πολιτική που δομεί μια Ελλάδα, χρησιμοποιώ πάλι τα λεχθέντα από την κυβέρνηση, η οποία στη διεθνή σκηνή δεν ετεροκαθορίζεται απλά, αλλά στην ουσία διεκδικεί ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, τι εννοεί? Εννοεί ξεκάθαρα και την ύπαρξη στενότατης συνεργασίας με κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, μια χώρα που συνεχίζει ασταμάτητα τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς αμάχων, το ξεκλήρισμα του λαού της Ιεμένης και τη διάλυση
κάθε υποδομής σε αυτή τη χώρα. Η χώρα αυτή συμμετείχε και συνεσχίζει να συμμετέχει με πολλούς τρόπους ενεργά στον πόλεμο κατά της Συρίας. Είναι η χώρα που ενώ υποθάλπη, φανερά κυρίως όμως κρυφά, το ISIS απολαμβάνει ταυτόχρονα την πολύπλευρη στήριξη των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των σφοδρών ανταγωνισμών που μένονται στην περιοχή για τις ενεργειακές πηγές και τους δρόμους μεταφοράς τους. Τέλος, η Σαουδική Αραβία ρίχνει λάδι στη φωτιά των αναφλέξεων στην περιοχή, στους ανταγωνισμούς ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση με τις σημερινές συμφωνίες έχει το απίθμενο θράσος και την απανθρωπιά να νομοθετεί ακόμη και τη διαχείριση των κομματιασμένων κορμιών νέων ανθρώπων, προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων που ήδη βρίσκονται ή θα πάνε σε αυτή τη χώρα. Το λένε ξεκάθαρα τα άρθρα αυτών των συμφωνιών. Τα υπολείμματα ή η σωρή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, του προσωπικού εννοεί, που προκύπτουν από οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα, παραμένουν στην κυριότητα και υπό τον έλεγχο της ελληνικής δημοκρατίας. Ποιο είναι άραγε το οποιοδήποτε περιστατικό ή ατύχημα? Μήπως βαφτίζει έτσι η κυβέρνηση το αποτέλεσμα κάποιας πυραυλικής αντεπίθεσης των Χούθη, που αμήνονται απέναντι στην πανίσχυρη σαουδαρεβική πολεμική μηχανή που οι πύραυλοι Patriot δεν θα μπορέσουν να εξουδετερώσουν? Η ηρωική αποστολή, και το ηρωική το λέω ηρωνικά, που τους ανέθεσε η ελληνική κυβέρνηση, δεν είναι απλά η διαφύλαξη της ακεραιότητας των πύργων διήλυσης και των δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου της εταιρείας Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Είναι η δήλωση της στρατιωτικής παρουσίας μιας ακόμη νατοικής χώρας στα εγκλήματα που συντελούνται κατά των λαών της περιοχής του κόλπου. Είναι η διευκόλυνση αποδέσμευσης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων για άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τότε έστειλε η Ελλάδα τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως είναι η περικύκλωση του Ιράν ή ο προσανατολισμός τους στο ταχύτατα αναπτυσσόμενο ενδεχομένως και πολεμικό μέτωπο της Αποανατολής. Η κυβέρνηση δεν έχει τα πολιτικά κότσια όλα αυτά να τα παραδεχτεί, κοιτώντας τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν σε αυτήν την αποστολή στα μάτια. Αυτούς που στις υποσυζήτησεις συμφωνίες τα ενδεχομένως κομματιασμένα κορμιά τους τα χαρακτηρίζει η ιδιοκτησία της. Παραμένουν, λέει, στην κυριότητα και υπό τον έλεγχο της ελληνικής δημοκρατίας. Κοροϊδεύει με τραγικό τρόπο τους γονείς τους, τη συζύγου τους, τα παιδιά τους, τον ίδιο το λαό. Ακριβώς το ίδιο κάνει και στα πληρώματα και στους συγγενείς των φρεγατών Ίδρα και Ψαρά που εναλλάσσονται στην Ερυθρά Θάλασσα. Περίτεχνα η κυβέρνηση κρύβει την πραγματικότητα. Ψελίζει στην ουσία προσβλητικές για όλους αυτούς δικαιολογίες, όπως ότι η πρόβλεψη της διαχείρισης των νεκρών και των υπολοιμάτων τους, τραγικό αλλά θα το επαναλαμβάνω, είναι πάγιες ρυθμίσεις που είναι σε αυτές τις συμφωνίες στις διεθνείς συνθήκες. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Είναι πραγματικά ντροπή να ακούγονται αυτά τα λόγια. Σε όλα αυτά βέβαια η κυβέρνηση έχει την αμέριστη συμπαράσταση του ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, που στη γενική κριτική των συμφωνιών ξεπλένει ξεκάθαρα τις κυβερνητικές επιλογές, αποκαλώντας τις συμφωνίες αντίστοιχες σε μεγάλο βαθμό με άλλες συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με άλλες χώρες και έχουν ως στόχο την ενίσχυση εξωτερικών σχέσεων διαμέσου της στρατιωτικής διπλωματίας και άλλα ωραία. Για τα εγκλήματα αυτής της χώρα σιωπή και η ένοχη του σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει από μόνη της, γιατί η συμμετοχή της Ελλάδας στις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου και του κόλπου έχουν τις ευλογίες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σκελιά δεμένα, όπως λέει ο λαός μας. Το ίδιο βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζει αυτές τις άθλιες συμφωνίες καταρχήν θετικές. Ζητάει μάλιστα τη διασφάλιση το ΠΑΣΟΚ ότι η διάθεση προσωπικού και αμυντικού εξοπλισμού κτλ.
δεν θα έχει καμιά συνέπεια στη διατήρηση της αμυντικής θωράκισης και επιχειρησιακής ετοιμότητας της χώρας μας. Το υπερψηφίσατε όμως. Τι σημαίνει αυτό? Παραδέχεστε ότι η διάθεση του 20% της αντιπυραυλικής ομπρέλας περίπου της Ελλάδας, της σύγχρονης, με τους Patriot, που είναι στην Σαουδική Αραβία, ούτε μία επίπτωση έχει στην αντιπυραυλική προστασία της Ελλάδας. Τόσο πια ενδιαφέρεστε για την φύλαξη της αντιπυραυλικής προστασίας της Σαουδικής Αραβίας. Δύο λόγια και για την πλεύση ελευθερίας. Είπε ο κύριος Καζαμίας πολλά και ενδεχομένως ενδιαφέροντα για αυτά τα στοιχεία. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Είπατε όμως, ζητήσατε την καθιέρωση ετεροδικίας για να γλιτώσουμε την Μπούργα, να γλιτώσουμε την Καρατόμηση, τα Σπαθιά, το Λιθροβολίβους κλπ. Ξεχνάει όμως η πλεύση ελευθερίας ότι αυτή η ετεροδικία δίνει αέρα στα πανιά των τραμπούκων του έκτου στόλου, στα Χανιά και όπου αλλού πιάνει λιμάνια αυτά τα πλοία, για να βιάσουν, να σπάσουν, να τσακίσουν, να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Είναι η ετεροδική αυτή. Το λέω αυτό γιατί όταν μπαίνεις στις λεπτομέρειες μια καταστροφική συμφωνία, πέφτεις και σε λούμπες, που λέει ο Κοσμάκης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και τελειώνω, επαναλαμβάνει αυτό που ήδη ξεκαθάρισε και στη σχετική επιτροπή που προηγήθηκε, ότι βάζει ακόμη και αυτή την ίστατη στιγμή θέμα απόσυρσης των δύο συμφωνιών και βέβαια σε κάθε περίπτωση τις κατασψηφίζει και δεσμεύεται ότι θα τις πολεμήσει με κάθε τρόπο. Ευχαριστώ.